Λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν βλέπετε από τον απέναντί σας κακία, ζήλια, φθόνο, οποιαδήποτε κακή ενέργεια και συμπεριφορά, εσείς λέει να εκπέμπετε αγαθοσύνη, καλοσύνη, πραότητα, ανεξικακία. Έτσι. Και εξουδετερώνουμε έτσι το κακό το άλλο. Να σας διαβάσω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κρουστάδης. Μη δώσεις, λέει, χώρο στην καρδιά σου για σκοτεινές σκέψεις εναντίον του πλησίον σου. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Έτσι. Δεν ας πούμε, θα χαζέψουμε να το πούμε έτσι. Το βλέπουμε, φαίνεται ας πούμε τι είναι ο άλλος. Προσέξτε τι είναι εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί μετά από λίγο ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Αυτός ο άνθρωπος που βγάζει ένα τόσο άγριο και κακό ας πούμε πρόσωπο να δείξει ένα εντελώς αντίθετο πρόσωπο. Γιατί είπαμε όλοι είμαστε επηρεαζόμενοι από τον κοινό εχθρό. Και αν θέλουμε μπορούμε πολύ εύκολα να φύγουμε από τη μία κατάσταση, από τον αδύρα ας πούμε, από τον πάτο της κόλασης και να εκτοξευτούμε στη Βασιλεία του Θεού και στον Παράδεισο με έναν καλό λογισμό. Όπως εμείς πρέπει να κάνουμε καλούς λογισμούς, έτσι να ας πούμε πιστεύουμε ότι και ο άλλος μπορεί και όντως μπορεί. Βλέπετε ο ληστής ας πούμε σε λίγες ώρες. Από ληστής, από κακούργους, από εγκληματίας, προφανώς και κάνει φόνους, ληστείες και τι δεν θα έχει κάνει. Σε λίγες ώρες λίστεψε τον Παράδεισο, μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Οπότε μην δώσεις χώρο στην καρδιά σου για σκοτεινές σκέψεις εναντίον του πλησίον σου. Με τέτοιες σκέψεις προσπάθησε να τις κατανικήσεις και να τις... τέτοιες σκέψεις, δηλαδή που πάνε να γεννηθούν μέσα σου, ότι ο άλλος ας πούμε είναι κακός, διεστραμμένος και θα παραμείνει έτσι, προσπάθησε να τις κατανικήσεις και να τις ξεριζώσεις με τη δύναμη της πίστης και το φως του καθαρού μυαλού σου. Όποιος δεν έμαθε να ελέγχει αυτές τις σκέψεις, σύντομα θα μελαγχολήσει, θα γίνει βάρος στον εαυτό του, μα και στους άλλους. Όταν σε πλησιάσουν τέτοιες σκέψεις, προσπάθησε, πίεσε τον εαυτό σου να είσαι γαλήνιος και να χρησιμοποιείς εύθυμα και αθώα αστεία. Και όταν αυτές οι κακές σκέψεις θα σκορπιστούν σαν καπνός. Το λέω από προσωπική μου πείρα. Και κοιτάξτε τι λέει και ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ. Οι Άγιοι Πατέρες, λέει, διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχύνεις τους δαίμονες που τους σπέρνουν μέσα σου. Και μας δείχνει 8 τρόπους. Πριν πω τους τρόπους όμως, να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτό που ρωτήσατε έτσι, αντικειμενικά, όντως με ψυχρή λογική βλέπουμε ότι ο άλλος έτσι έχει κάτι το κακό, έτσι εκπέμπει κάτι το κακό τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό βέβαια είναι παράλογο να πούμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, ωραία. Από εκεί και μετά όμως εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς εναντίον αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Διαπιστώνουμε μια κατάσταση. Όπως ένας γιατρός ας πούμε πάει σε έναν άρρωστο και βλέπει πούμε, ότι αυτός ο άρρωστος έχει καρκίνο. Έτσι είναι άρρωστος. Αυτό είναι κάτι το ουδέτερο. Έτσι. Το διεστραμμένο, το κακό ποιο είναι. Ας πούμε αυτός ο γιατρός να πει ότι ξέρεις έχεις καρκίνο, είσαι παλιάνθρωπος, θα σε χτυπήσω, θα σε εξουδετερώσω. Γιατί. Ίσα που πρέπει να τον πονέσεις. Να το συμπαθήσεις, γιατρέ. Έτσι πρέπει να σταθούμε και σε έναν αδερφό μας. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Διαπιστώνουμε την αρρώστια του άλλου. Δεν είμαστε, ας πούμε, χαζοί να μην το δούμε, το κακό που υπάρχει στον άλλον. Αλλά από εκεί και μετά, πώς θα σταθούμε απέναντι στο κακό αυτό. Θα το μισήσουμε, θα επιτεθούμε στον αδερφό μας. Αυτό είναι ο Άγιος Πορφύριος. Αν λέει, περπατάς στην έρημο και δεις έναν άνθρωπο να είναι κάτω από μια τίγρη και η τίγρη θα είναι έτοιμη να τον φάει, εσύ τι θα κάνεις. Θα πάρεις και εσύ μια πέτρα να τον αποτελώσεις από τον άνθρωπο. Μετά λέει η τίγρης θα ορμήσεις εσένα. Οπότε βλέπεις την ασθένεια του άλλου και τον πονάς. Όπως ο γιατρός ας πούμε ο σωστός δεν θα επιτεθεί στον άρρωστο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός γιατρός. Να το πεις φταίς παλιά άνθρωποι δεν πρόσεξες, έκανες κακό στην υγεία σου κλπ. Τώρα θα σε τιμωρήσω. Όχι βέβαια. Ίσα το συμπαθεί και όσο πιο βαριά είναι αρρώστια τόσο και πιο πολύ θα ασχοληθεί μαζί του, θα το βοηθήσει όσο μπορεί.
αν είναι καλός γιατρός. Λοιπόν, και λέμε τώρα τα μέσα και τους τρόπους για να μην προχωρήσουμε σε αυτούς τους λογισμούς της αντιπάθειας απέναντι σε αυτόν ο οποίος μας φέρεται με κακό τρόπο. Γιατί είπαμε αυτός δεν φταίει ο ίδιος, όπως έλεγε ο Άρης Πορφύριος, φταίει ο πειρασμός, φταίει η τίγρης που τον έχει βάλει κάτω και τον βάζει να φέρεται έτσι όπως φέρεται. Λοιπόν, πρώτο μέσο για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχύνεις τους δαίμονες που τους σπέρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις το πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Έτσι, να προδίδουμε το διάβολο. Έτσι, είναι όπως το φίδι, μας λένε πάλι άλλοι, το οποίο είναι κρυμμένο στη φωλιά του και εσύ το βγάζεις έξω, το βγάζεις στο φως. Πάει μετά. Το φίδι είναι θέμα χρόνου να εξοδετερωθεί όταν το βγάζεις από τη φωλιά του. Έτσι, πολύ εύκολα το εξοδετερώνεις. Έτσι και το λογισμό όταν το βγάλεις, τον εξομολογηθείς, τον εξοδετερώνεις. Δεύτερον, να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη, αναθέτοντας εκείνον την ασθένειά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Τρίτον, να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Έτσι, να συντρίβεις τον εαυτό σου, τον λογισμό σου και να αυτομέφεσαι, να αυτοκατηγορείσαι, να λες εγώ φταίω. Ο άλλος, ας πούμε, με επιτίθεται, αλλά προφανώς εγώ έχω δώσει δικαιώματα στον πειρασμό και ο Θεός τώρα στέλνει αυτόν τον άνθρωπο για να με βοηθήσει να κόψω τον εγωισμό μου, την υπερηφάνειά μου, που είναι το υπόβαθρο κάθε αμαρτίας. Έρχεται ο άλλος και σε ταπεινώνει. Λοιπόν, εσύ δεν πρέπει να δεις τον άλλον ως, ας πούμε, εκτελεστή σου και δήμιό σου, αλλά να το δεις ως γιατρό σου, που τον έστειλε ο μεγάλος ιατρός, ο Χριστός, για να σε θεραπεύσει. Τέταρτον, να αγαπήσεις την νηστεία που θανατώνει προπαντός τους αρχικούς λογισμούς. Έτσι, η νηστεία ταπεινώνει τον άνθρωπο και θανατώνει το σαρκικό φρόνημα, τους αρχικούς λογισμούς. Πέμπτον, να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον ιδρώτα σου τις πανουργίες των δαιμόνων. Έκτον, να ζεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσης του Θεού. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πνευματικό όπλο. Έτσι, να θυμόμαστε ότι θα κριθούμε. Όλοι θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και ότι θα πεθάνουμε. Και μπορεί να πεθάνουμε και πολύ σύντομα. Οπότε δεν χωράει καμιά παρεκτροπή. Καμία κακία δεν πρέπει να έχουμε για κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος πολύ, ας πούμε, τονίζει το θέμα της αγάπης. Και λέει, αν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπάνε, δεν κάνετε και τίποτα σπουδαίο. Έτσι και οι κακοποιοί αγαπιούνται μεταξύ τους. Το θέμα είναι να αγαπήσεις αυτούς που δεν σε αγαπάνε. Τότε είσαι χριστιανός. Και αυτό θα το καταφέρεις αν θυμάσαι ότι είσαι θνητός και ότι θα κριθείς. Θα κριθείς με βάση το Ευαγγέλιο. Με βάση ακριβώς αυτό το νόμο του Θεού που λέει να αγαπάς και αυτούς που σε μισούν, να ευλογείς αυτούς που σε καταλιώνται. Να εύχεσαι για αυτούς που σε επηρεάζουν, δηλαδή σε κακομεταχειρίζονται. Να κάνεις προσευχή, να τους δίνει ο Θεός όλα τα καλά, να τους δώσει μετάνοια. Έβδομο μέσο είναι να αντιπαραθέτεις στους ρυπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεάρεστους. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Άρης Παΐσιος. Να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε καλούς λογισμούς. Και όγδο, τέλος λέει, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορα. Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξεστελίζει τελείως τους δαίμονες. Έτσι, να μην ασχοληθείς καθόλου. Περιφρόνησε. Αυτό και για αυτή την ερώτηση.